Καταρχάς ένα μικρό γκάλωπ, γιατί νομίζω ότι μάλλον είμαι μια μειοψηφία. Έχουμε κάποιον με τεχνικό background εδώ μέσα? Απόλυτα. Τέλεια. Άρα έχω παρέα. Ωραία. Ονομάζομαι Γιώργος Τεριακίδης, είμαι ναυπηγός, σπουδάζω ναυπηγός και δουλεύω στο Νορβηγικό Νιογνώμονα, Νορβηγικο-Γερμανικό πλέον, DNVGL. Ήμουνα επιθεωρητής και δουλεύω στον οργανισμό από το 2000. Νομικός δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και στην αρχή, είναι απαραίτητο το νομικό πλαίσιο στην ναυτιλία, διότι να μην ξεχνάμε και πρέπει να το επισημάνω, η ναυτιλία, αν και μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία, είναι μια παγκόσμια επιχείρηση. Έχει σε επιχείρηση ένα μέρος και το πλοίο δουλεύει οπουδήποτε. Οπότε, όσον αφορά την ευθύνη του νεογνώμονα, για την οποία θα καταλήξω και θα καταλήξω στα λόγια σας, όσον αφορά την γκρίζα ζώνη, στην οποία καλώς κακώς συμφωνώ. Καταρχάς, έχουμε τους νεογνώμονες οι οποίες έχουν υπηρεσίες για τα πλοία. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παρέχουμε υπηρεσίες, δεν είναι όμως υπηρεσίες οι οποίες είναι σαν ένας ο οποίος μπορεί να βάψει το πλοίο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές συνέπειες και θα καταλήξω σε αυτό. Αναφέρθηκε η συνθήκη της Μάρπολ. Έχετε ακούσει τι σημαίνει Μάρπολ, πέρα από τους τεχνικούς? Okay. Λοιπόν, συνθήκη Μάρπολ είναι τα αρχικά για Maritime Pollution. Έχει θεσμοθετηθεί από τον IMO, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας. Είναι ο οργανισμός και το σώμα που παγκοσμίως βάζει κανονισμούς για τα πλοία που ταξιδεύουν στις θάλασσες. Πότε πιστεύετε ότι ήρθε σε εφαρμογή η συνθήκη της Μάρπολ? Μαντέψτε. 50, το 60, 65. Άλλος. Πότε? Όχι και έτσι, εντάξει. Όχι. Το 1982 κατάφεραν να μαζευτούν αρκετά μέλη του IMO για να ψηφίσουν τη συνθήκη της Μάρπολ και έτσι μπήκε σε εφαρμογή. Και όταν μπαίνει μια συνθήκη σε εφαρμογή μέσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας, τότε τίθεται σε εφαρμογή και στα πλοία μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, τα πλοία μετά από ένα χρόνο πρέπει να τηρήσουν τις διάφορες διατάξεις της νομοθεσίας, συγκεκριμένα της Μάρπολ, κάποιες από τις διατάξεις για όλα τα πλοία και κάποιες άλλες μόνο τα καινούργια πλοία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε τα πάντα σε όλα τα πλοία. Κάποια θα εφαρμόζονται μόνο στα πλοία που κτίζονται από σήμερα και πέρα και κάποια σε όλα. Οπότε, απλά για να σας δώσω μια ιδέα, γιατί αναφερθήκατε, οι προηγούμενοι ομιλητές αναφερθήκανε για ποιο ήταν το στάτους όσον αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο σχεδιασμός των τάνκερ ήταν τέτοιος που σε μία δεξαμενή, καλή ώρα σε έναν χώρο σαν και αυτόν και πιο μεγάλο βέβαια, μπορούσε κανείς να βάλει φορτίο, πετρέλαιο, ωραίο πετρέλαιο, να το μεταφέρει, να το ξεφορτώσει. Μέσα στην δεξαμενή μας εδώ θα είχαμε κατάλοιπα, γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Και μετά θα έβαζε θαλάσσιο νερό για έρμα, τα πλοία χρειάζονται έρμα. Και μετά αυτό το έρμο, όταν θα έφτανε στο επόμενο σημείο στο οποίο θα φόρτωνε φορτίο, θα έβγαινε από το πλοίο, έτσι όπως ήταν, και θα έπεφτε στη θάλασσα. Με τα κατάλοιπα πετρελαίου και όλα αυτά. Αυτό ήταν normal. Δεν λέω ότι ήταν καλό. Αλλά αυτό ήταν η κατάσταση που όλα τα δεξαμενόπλοια λειτουργούσαν μέχρι και από το σημείο που μπήκε η Μάρπολ σε εφαρμογή. Ποιος θα εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες και οι κανονισμοί της Μάρπολ, οι διάφορες διατάξεις, ακολουθούνται από τα πλοία? Έχουμε ένα πλοίο, ταξιδεύει. Σωστά. Πολύ σωστά. Οι νεογνώμονες. Οι νεογνώμονες, λοιπόν, είναι σώματα, είναι οργανισμοί, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, δεν ανήκουν σε κάποιον. Λογικά δεν έχουμε κάποιον ιδιοκτήτη, γιατί ο νεογνώμονας πρέπει να είναι ένας φορέας, ο οποίος δεν μπορεί να ανήκει σε κάποιον πλοιοκτήτη. Είναι λίγο περίεργο εάν ο νεογνώμονας πάει να πιστοποιήσει το πλοίο κάποιου πλοιοκτήτη είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα ο πλοιοκτήτης αυτός έχει μετοχές στον φορέα που πιστοποιεί το πλοίο του. Είναι κάπως περίεργο. Οπότε είναι φορείς οι οποίοι παίρνουν τις διεθνείς διατάξεις που υπάρχουν μέσα από τον IMO και ανεβαίνουν στα πλοία των πελατών τους, που είναι, όπως αναφέρθηκε και πριν, οι πλοιοκτήτες. Οι πλοιοκτήτες μας πληρώνουν και ελέγχουμε
ότι οι διατάξεις αυτές είναι σε εφαρμογή. Τηρούνται, ακολουθούνται. Οπότε έχουμε τις διατάξεις που βγάζει ο IMO, Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας, ο οποίος δεν είναι μόνο για τη ρύπανση, αλλά και για άλλα θέματα. Σήμερα μιλάμε για τη ρύπανση. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι δημιουργούνται από τον... και φτιάχνονται από τον εκάστοτε νεογνώμονα, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη τεχνική ασφάλεια. Τώρα θα μου πείτε γιατί μιλάμε για τεχνική ασφάλεια, αφού μιλάμε για ρύπανση του περιβάλλοντος. Η τεχνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολλά ατυχήματα που είχαν γίνει, είχαν γίνει ως κακή συντήρηση, κακού χειρισμού, κακής κατάστασης της γάστρας και του σκάφους, τα οποία κατέληξαν σε κάποιο ρήγμα, το οποίο κατέληξε στο να έχουμε φορτίο, δηλαδή πετρέλαιο ή καύσιμο, γιατί και τα δύο είναι πετρέλαια. Μην ξεχνάτε ότι το κάθε πλοίο μεταφέρει 2 λιόν πετρέλαιο. Και αυτό το οποίο καίει, το οποίο είναι το καύσιμο, αλλά και αυτό το οποίο μεταφέρει. Να βγουν στη θάλασσα και να μολύνει τη θάλασσα. Οπότε η τεχνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα ουσιαστικά οι νεογνώμονες, ναι, προσφέρουν υπηρεσίες στον πλοιοκτήτη, αλλά οι επιπτώσεις του ένας νεογνώμονας, ένας επιθεωρητής, να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, να μην κάνει σωστά μια επιθεώρηση, να μην πάρει μια σωστή απόφαση, μπορεί να είναι αρκετά δραματικές στη συνέχεια του πλοίου. Εάν, παραδείγματος χάρη, εγώ ανέβω σε ένα πλοίο και κάνω μια επιθεώρηση, η οποία ουσιαστικά δεν είναι καλή, παραβλέψω κάποια πράγματα, αφήσω κάποια πράγματα, δεν κοιτάξω την τεχνική ασφάλεια κάποιων πραγμάτων, δεν κοιτάξω αν κάποιες διατάξεις ακολουθούνται και το πλοίο πάει και βυθιστεί, σπάσει, ανοίξει ένα ρήγμα, βγει πετρέλαιο, πολλοί θα πούν ότι φταίει μόνο ο πλοίαρχος, φταίει μόνο ο πλοιοκτήτης, φταίει μόνο η πλοιοκτήτρια εταιρεία, αυτός ο οποίος ανέβηκε. Πάμε λίγο πίσω πάλι. Μιλάμε για τους νεογνώμονες. Πότε νομίζετε ότι δημιουργήθηκαν οι νεογνώμονες? Όχι τεχνική. Πριν 150 χρόνια και κάτι, ανάλογα τον νεογνώμονα. Γιατί όμως δημιουργήθηκαν? Τότε είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας. Είχαμε τη Σόλας που αναφέρθηκε ο κύριος Μπίσιας. Όχι. Γιατί τότε δημιουργήθηκαν? Για τις ασφάλειες. Πολύ σωστά. Και εδώ έρχεται ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο πάντα το αναφέρω. Οι νεογνώμονες στην αρχή, συγκεκριμένα το DNVGL, ο Νορβηγικός, ήταν το 1864, καμία σχέση με τη FIX, by the way, δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι ένα πλοίο το οποίο θα ασφαλιστεί τότε, με τα πανιά, με τα σκηνιά, με όλα, ήταν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Τότε δηλαδή οι νεογνώμονες ανέβαιναν στα πλοία έτσι ώστε να τα βαθμολογήσουν, να μπορέσουν να δώσουν μια βαθμολόγηση στο πλοίο, έτσι ώστε ο ασφαλιστής να ξέρει τι είναι αυτό που ασφαλίζει. Θα ασφαλίσω ένα πλοίο το οποίο έχει σκισμένα πανιά ή θα έχει τα πανιά του ακέραια και καινούρια. Οπότε υπήρχε αυτή η ανάγκη από τους ασφαλιστές. Οπότε στην αρχή ουσιαστικά οι νεογνώμονες δημιουργήθηκαν για αυτή την ανάγκη. Και επειδή ήταν και το third party το λεγόμενο, ήταν και από εκεί ξεκίνησε και το περίφημο τουλάχιστον third party inspection, όπου έχεις το first party που είναι ο πλοιοκτήτης, second party που είναι ο ασφαλιστής και έχεις ένα third party, τον νεογνώμονα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος, δεν ανήκει σε κάποιον από τους δύο, ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος και ο οποίος μπορεί να ανέβει πάνω σε ένα πλοίο και να πει αυτό είναι σωστό, αυτό δεν είναι. Και να το αποδεχθούν, και εδώ νομίζω το σημαντικό, και οι δύο. Έτσι ξεκινήσαν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα χρόνια περάσανε, οι εποχές αλλάξανε και πρέπει εδώ να αναφερθούμε ότι από την εποχή που είχαμε τα πλοία, τα ξύλινα με τα πανιά, τους ασφαλιστές, κάποιο φορτίο και κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ο νεογνώμονας, μέχρι τη σημερινή εποχή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε πάρα πολλά νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, shareholders, να το πω έτσι, οι οποίοι ανακατεύονται πλέον με το πλοίο. Αναφέρθηκε επίσης το κομμάτι του vetting και το κομμάτι των ναυλωτών. Οι ναυλωτές έχουν φέρει, όπως και το Port State, μια μεγάλη αλλαγή στο ρόλο των νεογνωμόνων για έναν απλό λόγο. Όταν υπάρχει κάποιος ναυλωτής, ο οποίος θα έρθει και θα ζητήσει ένα πλοίο να ναυλωθεί,
θα ζητήσει να περάσει από vetting, το οποίο ουσιαστικά στα αγγλικά δεν σημαίνει τίποτα άλλο από έναν έλεγχο, ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι, ένα έλεγχο όλων των στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών χαρακτηριστικών. Έχει παρατηρηθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ναυλωτές ζητάνε από τους πλειοκτήτες πράγματα τα οποία το πλοίο πρέπει να είναι σε μια αρχική τεχνική κατάσταση, σαν να βγει και από το ναυπηγείο. Δηλαδή, εάν ο πλειοκτήτης έχει κάνει κάποιες μετατροπές που είναι εγκεκριμένες, αυτό είναι ομνόμονα, που είναι τεχνικά σωστές, υπολογισμένες, ο ναυλωτής, ίσως από φόβο ή οτιδήποτε άλλο, λέει όχι, θέλω το πλοίο μου να είναι όπως ήταν όταν βγήκε από το ναυπηγείο την προηγουμένη. Οπότε, πώς ένας νεογνώμονας σχετίζεται με την πόλη του περιβάλλοντος. Όπως είπαμε, έχουμε το μάτρο. Είπαμε ότι ο νεογνώμονας έρχεται και επιθεωρεί το πλοίο του. Πλέον, ο νεογνώμονας έχει πελάτη τον πλειοκτήτη. Ο πλειοκτήτης μας καλεί πάνω στο πλοίο, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ο πλειοκτήτης είναι υπεύθυνος. Μάλιστα, έχω πάρει και ένα εδώ πέρα. Ο κάθε νεογνώμονας έχει τους δικούς του κανονισμούς. Rules for ships, είτε λέγεται DMGL, Lloyd's, ABS. Και όλοι έχουν ένα βιβλιαράκι στην αρχή, το οποίο κανένας ποτέ δεν διαβάζει. Είναι το General Regulations, που έχει και γράφει τα obligations του πελάτη, του νεογνώμονα και των δύο βασικά μελών που έχουν συνάψει την συμφωνία, δηλαδή του πλειοκτήτη και του νεογνώμονα. Εκεί μέσα γράφει ότι ουσιαστικά, και θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει, αλλά ουσιαστικά λέει ότι ο μάνατζερ του πλοίου, πρέπει να δηλαδή ο διαχειριστής, πρέπει να διασφαλίζει ότι το πλοίο είναι πάντοτε διατηρημένο και χειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ακολουθεί τις διάφορες παγκόσμιες διατάξεις και τους κανονισμούς του νεογνώμονα. Εάν αυτό δεν γίνεται, τότε το πλοίο βγαίνει από την κλάση. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη του νεογνώμονα. Η επίπτωση αυτού είναι ότι το πλοίο δεν μπορεί να έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να μπει σε λιμάνι, δεν μπορεί να πάρει φορτίο, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να μπει ή να βγει από λιμάνι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πιστοποιητικό που δίνει ο νεογνώμονας είναι ουσιαστικά το εισιτήριο του πλειοκτήτη για να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ουσιαστικά οι νεογνώμονες λένε, κύριε πλειοκτήτη, έχω ένα συμβόλαιο μαζί σου για το συγκεκριμένο πλοίο, θέλω σε παρακαλώ να διατηρήσεις το πλοίο πάντοτε όπως θα πρέπει να είναι, να ακολουθήσεις διατάξεις και τους κανονισμούς και συγκεκριμένες ημερομηνίες να με καλείς επάνω στο πλοίο και εγώ θα επιθεωρώ, ουσιαστικά θα κάνω ένα verification ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει τηρούνται. Ανεβαίνει ο επιθεωρητής, κάνει την επιθεώρηση και συγκεκριμένα και για τη Μάρπολ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε, να ελέγξουμε και κατασκευαστικά, ότι δεν έχει αλλάξει κάποιος κάτι, αλλά και από θέμα λειτουργίας. Πώς δηλαδή το πλήρωμα χειρίζεται το πλοίο. Δηλαδή είναι κάποιες σωλήνες εντάξει ή είναι τρύπιες. Ξέρει το πλήρωμα να χειρίζεται τις μηχανές του πλοίου και τον εξοπλισμό. Εάν δεν ξέρει, είναι το ίδιο κακό, να το πω έτσι, με το να έχεις ένα χαλασμένο πλοίο. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ολοκένουργια πλοία που χειρίζονται από άτομα τα οποία δεν είναι σωστά καταρτισμένα. Τι γίνεται αν κάποιος κρύψει όμως κάτι. Μάλλον να καταλήξω κάπου αλλού, ότι αφού τελειώσει η επιθεώρηση, ο επιθεωρητής του νεογνώμονα αφήνει πάνω κάτι το οποίο πολλοί το θεωρούν να δεν δίνουν και μεγάλη σημασία. Λέγεται μια αναφορά, ένα report. Αφήνει πάνω στο πλοίο. Και έχει το όνομά του. Και έχει το όνομα του νεογνώμονα επάνω. Αυτό, πάρα πολλοί, ακόμα και συνάδελφοι, ξεχνάνε κάτι. Είναι νομικό έγγραφο. Αυτό λέει ότι εγώ ανέβηκα, έκανα επιθεώρηση και ουσιαστικά εγώ έχω δει ότι όλες οι διατάξεις για την αποφυγή απόρριψης και οτιδήποτε άλλο είναι σύνομες, είναι εντάξει. Βέβαια, πρέπει εδώ να σημειώσω ότι αυτό το έγγραφο είναι μια, όπως λέμε, μια φωτογραφία εκείνης της στιγμής. Αλλά παρόλα αυτά, τι θα γίνει αν κάποιος επιθεωρητής δεν επιθεωρήσει κάτι από αμέλεια, από οτιδήποτε άλλο. Μετά αρχίζουν άλλες διαδικασίες, οι οποίες δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξουν. Όπως είπατε κι εσείς, είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Οπότε, για να καταλήξω κάπου, παρόλο που είναι καθαρά τεχνικό το background του νεογνώμονα και παρόλο που ο νεογνώμονας κοιτάει μόνο τεχνικά πράγματα,
Και παρόλο που προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες και κάποιοι μπορούν να πούνε είναι μικρός ο ρόλος, η αλήθεια είναι ότι πρέπει και εμείς σαν νεογνώμονες να προσέχουμε πώς επιθεωρούμε και να είμαστε και αρκετά σχολαστικοί. Πάρα πολλές φορές βέβαια από την αθυλακές αυτό είναι και λίγο ενοχλητικό, αλλά οι επιπτώσεις μπορεί να είναι βέβαια πάρα πολύ βαριές. Δεν έχω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Θέλω να είμαι λίγο σύντομος, έχει περάσει και η ώρα. Και θα χαρώ αν έχετε κάποια ερώτηση να σας απαντήσω αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.